Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στην επιχείρηση θερμοστάτης προχωράει η κυβέρνηση για την περιορισμένη χρήση των κλιματιστικών τους καλοκαιρινούς μήνες και την εξοικονόμηση ενέργειας. Προβλέπει συντήρηση και ορθολογική διαχείριση στον κλιματισμό και τη θέρμανση, περιορισμό της χρήσης του οδοφωτισμού και αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όταν διαπιστώνεται χαμηλότερη κατανάλωση από ένα ποσοστό που θα οριστεί, τότε ο δημόσιος φορέας που θα το επιτυχάνει θα έχει μπόνους και θα επιβραβεύεται με αυξημένα κονδύλια από τον τακτικό προϋπολογισμό. Για την εφαρμογή του μέτρου, το Υπουργείο Οικονομικών θα φτιάξει ειδική πλατφόρμα όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία και οι καταναλώσεις κάθε δημόσιου κτηρίου. Επίσης, η ΡΑΕ φέρεται να έχει καταγράψει πλήρως την ενεργειακή κατανάλωση κάθε δημόσιου κτηρίου τους χειμερινούς και θερινούς μήνες και έχει υπολογίσει την εξοικονόμηση που μπορεί να προκύψει. Οι στόχοι του προγράμματος είναι δύο. Τα δημόσια κτίρια να είναι κατελάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β και εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών κατά 30%. Το πρόγραμμα έχει 640 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και του Ταμείου Παρεκαταθήκων και Δανείων. Φορέας υλοποίησης θα είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων είναι το κυρίαρχο πρόβλημα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, που διαπιστώνει ότι η αύξηση των λογαριασμών απασχολεί το 61,5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς το κόστος του ρεύματος έχει αυξηθεί κατά περίπου 90% και το κόστος καυσίμων κατά 70,3%. Μία στις πέντε επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΓΕΣΕΒΕ προβλέπει σημαντική αύξηση των ληξιπρόθεσμων λόγω της υπέρμετρης αύξησης του ενεργειακού κόστους. Αυτά είναι τα κύρια ευρήματα της εξαμηνίας έρευνας οικονομικού κλίματος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η οποία διενεργήθηκε κατά κύριο λόγο πριν από την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Η έρευνα είναι η πρώτη για το 2022 που διεξάγει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ σε εξαμηνία βάση από το Μάιο του 2009. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα ευλογίας των πυθίκων. Αφορά σε άνδρα που πρόσφατα ταξίδεψε στην Πορτογαλία. Ο ασθενής νοσηλεύεται σε κατάσταση σταθερή, ενώ αναμένεται και γονιδιωματική συγγνώμη, επιβεβαίωση του ιού. Αν η ευλογία των πυθίκων υπήρχε πριν από 5 χρόνια, στην προ-κορονοϊού εποχή θα ήταν 4η ή 5η είδηση. Η μεταδοτικότητα είναι πολύ πιο δύσκολη και δεν πρέπει να μας πανικοβάλει, αφού έχουμε 500 κρούσματα σε όλη την Ευρώπη και αυτό είναι δείγμα της μεταδοτικότητας, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας. 4 από την άλλη είναι τα νέα περιστατικά παιδιών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του πιθανού κρούσματος οξείας υπατήτηδας άγνωστης αιτιολογίας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας τις τελευταίες 15 ημέρες, όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΗ. Στο μέτωπο του κορονοϊού, χθες Τετάρτη, καταγράφηκαν σε επίπεδο επικράτειας 4.496 νέα κρούσματα. Από αυτά, τα 277 εντοπίστηκαν στην Κρήτη. Στη Σμύρνη σήμερα ο Ερντογάν για την άσκηση ΕΦΕΣ 2022 μαζί με τον πρόεδρο του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης. Η παρουσία του κυβερνητικού διδήμου στη λήξη του πρώτου σκέλους της άσκησης αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας του ρωσικού σεναρίου της άσκησης, το οποίο περιλαμβάνει αποβατικές και αεροκίνητες ενέργειες, πραγματικά πυρά, αλλά και πτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών. Μήνυμα σήμερα και το εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν, ο Μερτσελίκ, με φόντο την ΕΦΕΣ 22. «Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ», είπε. Ο ίδιος χθες είχε καλέσει την Ευρωβουλή να κατακρίνει την Ελλάδα. Στην περιοχή νότια εντωμεταξύ της Κρήτης, από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο, θα υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, που θα ελέγχουν και θα βρίσκονται σε ετοιμότητα εξαιτίας της επιθετικής ρητορικής της Άγκυρας. Η Ελλάδα εξέδωσε νότα για αεροναυτικές ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ Κρήτης Καστελόριζου, οι οποίες θα βρίσκονται σε εξέλιξη του συγκεκριμένους μήνες. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε συνδυασμό με άλλες παγκόσμιες κρίσεις έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους ζωής εδώ και μία γενιά στα συμπεράσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο επικεφαλής του σημείωσε ότι περίπου 1,6 δις άνθρωποι σε 94 χώρες είναι εκτεθειμένοι σε τουλάχιστον μία από τις διαστάσεις της κρίσης: πείνα, εκτοπισμοί, κοινωνικό και οικονομικό χάος. Καμία χώρα δεν θα μείνει αλόβητη από την κρίση που πυροδοτεί η αύξηση του κόστους ζωής, προειδοποίησε ο Γκουτιέρες. Πληθυσμοί
σε όλη την Ιφίλιο θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της πείνας, ενώ τα κόστη της ενέργειας αυξάνονται την ώρα που τα εισοδήματα συρρυκνώνονται για πολλούς εργαζόμενους. Ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρή διατροφική ανασφάλεια διπλασιάστηκε μέσα στα τελευταία 2 χρόνια. Η σημερινή κρίση διατροφικής ασφάλειας υπάρχει αληθινός κίνδυνος να μετατραπεί σε καταστροφή παγκόσμιων διαστάσεων, το 23 επισημαίνει. Εκατομμύρια κόσμος μπορεί να λιμοκτονήσει εξαιτίας του αποκλεισμού της Ρωσίας στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας, δηλώνει στο διάγγελμά του επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χωρίς άμεσο αποτέλεσμα για το άνοιγμα των Ουκρανικών λιμανιών και τη διοχέτευση τόνων σιτηρών στις διεθνείς αγορές, έληξαν οι χθεσινές διαβουλεύσεις μεταξύ του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και του Τούρκου ομολόγου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα. Άλλοι 318 Ουκρανοί πρόσφυγες εισήλθαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, από τους οποίους 65 είναι ανήλικοι, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται αύριο η ετήσια σύνοδος κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, παρουσία του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σόλτς και της Προέδρου της Κομισιόν, όπως επίσης και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Στην ατζέντα της Συνόδου, η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Βαλκανίων και το Ουκρανικό. Σε ρεκόρ σχεδόν 30 ετών έφτασε ο πληθωρισμός το Μάιο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 11,3% σύμφωνα με την Ελστάτ. Το 2022 εκτιμάται ότι θα κλείσει με μεγαλύτερη άνοδο από τις επίσημες προβλέψεις του Οικονομικού Επιτελείου και μάλλον θα επιβεβαιωθούν πιο δυσίωνες προβλέψεις όπως αυτή του ΟΣΑ για πληθωρισμό 8,8% φέτος. Η Κομισιόν εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα διαμορφωθεί στο 6,3%, η Τράπεζα της Ελλάδος στο ακραίο της σενάριο προβλέπει πάνω από 7%, ενώ το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή έχει πρόβλεψη ακόμα και για ποσοστό πάνω από 11%. Στα κοινωνικά ωφέλη για τις ελληνικές οικογένειες αλλά και στα μορφωτικά για τους μαθητές των σχολείων εστιάζει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, εξειδικεύοντας την απόφαση για διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών έως στις 6 το απόγευμα. Για να καλυφθούν οι ανάγκες από την επέκταση του ωραρίου θα προσληφθούν επιπλέον 3.300 εκπαιδευτικοί. Επιφυλακτικοί δάσκαλοι, όπως υποστηρίζουν, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη η ερήμη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεν βασίζεται σε κάποιο παιδαγωγικό ή επιστημονικό κριτήριο. Είναι ατεκμηρίο ότι χρειάζεται διαβούλευση. Την ίδια ώρα κάνει σαφές πως υπάρχουν πολλά προβλήματα στο εσωτερικό των σχολικών μονάδων που δεν έχουν λυθεί, ενώ η μεταβίβαση των προβλημάτων της κυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργεί πολλά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, ιστορίες σύγχρονης τέχνης εξετάστηκαν σήμερα 5η 9 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΕΠΑΡ. Τον κίνδυνο να κλείσουν κρεβάτια στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού λόγω έλλειψης προσωπικού κρούν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, αν και η αναπληρώτρια υπουργός Μεναγκάγκα, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Σιδηχάκη, υποστηρίζει ότι το προσωπικό στο Πανεπιστημιακό είναι περισσότερο από ποτέ. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι στα νοσοκομεία έχουν προσληφθεί 2.300 μόνιμοι γιατροί και 2.200 επικουρικοί, καθώς και ότι τρέχει η προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο συγκεκριμένα για 13 αποχωρήσεις ειδικευόμενων και επικουρικών νοσηλευτών, με τον Δημήτρη Βρύσαλη να αποκαλεί προκλητική αυτή την τοποθέτηση, μιλώντας στον 984. Αναφορικά με την προκήρυξη περί 4.000 νοσηλευτών, λέει πως τρέχει όχι σήμερα, αλλά εδώ και 4 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Οι κενές οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο ότι είναι πάνω από 300, ενώ οι εργαζόμενοι εξαντλημένοι από την πολύμηνη εργασία ζητούν απεγνωσμένα άδειες και ρεπό για να ξεκουραστούν. 1,3 εκατομμύρια γυναίκες στη χώρα θα έχουν την δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε ψηφιακή μαστογραφία στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού Φόφη Γεννηματά, που υλοποιεί η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα, μόνο το 11% των διαγνώσεων καρκίνου έγιναν κατά τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης είπε πως από αύριο, Παρασκευή 10 Ιουνίου, ξεκινάει η αποστολή SMS. Στις
δικαιούχους δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας και η διαδικασία πως θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Δικαιούχοι είναι γυναίκες ηλικίας από 50 έως 69 ετών. Θα πρέπει να έχουν άμκα και να έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Εξαιρούνται οι γυναίκες που έχουν ήδη κάνει εξέταση μαστού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία. Δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι κοινές αποφάσεις με τις οποίες ανοίγει και πάλι διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όσους επλήγησαν από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου στην περιφέρεια Κρήτης και επιθυμούν να λάβουν στήριξη μέσω της πλατφόρμας aroche.gov.gr, όπως και την τροποποίηση των ήδη υποβληθυσών αιτήσεων. Το στίγμα της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας κατά της επισιτιστικής κρίσης μέσα από τις φυτεύσεις και των εκτάσεων που βρίσκονται σε αγρανάπαυση δίνει ο ΠΚΠΕ μέσα από τις νέες οδηγίες του για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022. Όπως λέει ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΟΤΕ Αλέκος Στεφανάκης, η αναφορά του οργανισμού στη γη υπό αγρανάπαυση έχει να κάνει ακριβώς με την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγής τροφίμων είτε μέσα από τη τάση τυρά είτε μέσα από άλλες καλλιεργίες. Κοινή επιστολή των Αγροτικών Συλλόγων Ιεραπετρασιτείας, Σελήνου, Χανίων και Τυμπακίου στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς αναφορικά με τις συνέπειες έλλειψης εργατικών χεριών στην παραγωγή. Μέσω αυτής μεταφέρουν την αγωνία τους, ζητούν να συγκληθεί άμεσα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να βρεθεί η απαραίτητη λύση για το θέμα αυτό. Κρίνουν ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρα πολιτική απόφαση, όπου θα καθορίσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα και τους παραθέτουν την αγωνία επίσης τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και των εκπροσώπων των κλάδων που έχουν άμεση σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Καλέσμα του ενίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας προς τους αγρότες να καθαρίσουν ο καθένας στο χώρο του και όλοι μαζί τις διάσπαρτες χωματερές με φυτικά υπολείμματα και άλλα σκουπίδια, καθώς τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς από αυτές ελοχεύει τον κίνδυνο εκτεταμένων καταστροφών. Μάλιστα, σε συνάντηση με τον διοικητή της πυροσβεστικής στην Ιεράπετρα, αποφασίστηκε πως η υπηρεσία θα προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των επικίνδυνων σημείων αλλά και των ιδιοκτητών τους, θέτοντας όλους πρώτων ευθυνών τους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Πρώτος δολωματικός ψεκασμός για το δάκος στο Δήμο Βιάνου από τις 14 έως τις 19 Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ για τους αυξημένους λογαριασμούς στις Βασιλιές αναφέρει πως μπορούν όσοι έχουν ένσταση να υποβάλουν γραπτό αίτημα στο email papaki.dei.gr ή στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι ηλεκτρονικές απάτες. Στη Χερσόνησο επιτίδιος επιχείρησε να αποσπάσει από ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων το ποσό των 85.000 ευρώ. Ευτυχώς, ο 65χρονος πρατηριούχος πρόλαβε να ενημερώσει τόσο την Ελλάς όσο και την τραπεζά του, η οποία μπλόκαρε έγκαιρα το λογαριασμό του. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 65χρονος στις αρχές, άγνωστος του τηλεφώνησε υποστηρίζοντας ότι ενδιαφερόταν να αγοράσει καύσιμα και θα πλήρωνε το ποσό μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του. Συνεχή τα φαινόμενα, απαιτείται η προσοχή μας, σημειώνει ο πρόεδρος των Βενζινόπολων, νομού Ηρακλείου, Λυκούργος Αμόλης. Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή επιβλήθηκε στον 56χρονο που κατηγορούνταν ότι ασέλγησε σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών στα Χανιά. 18χρονη, σήμερα κοπέλα στη Σιτία, κατήγγειλε τον 41χρονων πρώην καθηγητή της ότι το 2018 της έκανε προτάσεις σεξουαλικού περιεχομένου και ότι ασέλγησε σε βάρος της. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στο Δήμο Ρεθύμνου βρέθηκε φυτεία με 8 δεντρίλια κάναβης. Δύο άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά κατηγορουμένοι για κλοπές. Φέρονται να αφαίρεσαν από επιχειρήσεις κοσμήματα αξίας περίπου 1.660 ευρώ, ενώ πάνω τους βρέθηκαν και άλλα κοσμήματα που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την απόκτησή τους αξίας 4.000 ευρώ. Κρατούμενος που επέστρεψε από άδεια στη φυλακή της Αλκαρνασσού ήταν φορτωμένος με μπαλάκια που πιθανότητα περιέχουν ναρκωτικά. Με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο. Επίθεση δέχθηκε εργάτης αιγυπτιακής καταγωγής από τον εργοδότη του επειδή ζήτησε τα δεδουλευμένα του. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Καστέλι Κισάμου το βράδυ της 3ης 7 Ιουνίου. Την εξιχνίαση κλοπής με λία 170.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα που έγινε τον Αύγουστο το 20 από σπίτι σε περιοχή του Κιλκής ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία.
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα λάβει αναλογικά μέτρα ως απάντηση στο ψήφισμα που ενέκρινε το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας εναντίον του. Μεταξύ αυτών και η εγκατάσταση νέων φυγοκεντρωτών εμπλουτισμού ουρανίου και ο τερματισμός της λειτουργίας των καμερών παρακολούθησης. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Με στόχο να συνεχίσει στον Ασιολίνκ, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε την Κύπρο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ο καιρός. Εθλίος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Σφακιανάκης. Καλό μεσημέρι σε όλους.